Εδώ είμαστε και πάλι στην ζούγκλα και έχουμε κοντά μας τον Γιώργο το Ματσάκο και δεν θέλω καθόλου να το καθυστερήσω γιατί το έχω καιρό τις σούλες. Γεια σου Γιώργο μου, τι μας κάνεις, γεια πώς είσαι. Γεια σου Μαρινάκη μου, μια χαρά. Καλά. Εσείς. Προσπαθούμε όλοι, εσείς εδώ μία η έκλειψη στις 10, μία η έκλειψη τώρα στις 25. Αμάν πια με αυτές τις εκλήψεις. Τελειώνουμε, πότε... τελειώνουμε. Τελειώνουμε. Τελειώνουμε, τελειώνουμε. Αυτή είναι η τελευταία. Γιατί μου είπαν ότι η τελευταία έκλειψη για τώρα, γιατί μετά θα έχουμε πάλι από το φθινόπωρο. Αλλά δεν είναι τόσο πολύ τραγικές οι θα το δούμε όταν θα φτάσει εκείνη η ώρα. Πάντως για την ώρα, ναι, αυτή είναι η τελευταία. Η οποία μου είπες ότι δεν είναι και πολύ έτσι, εδώ πως ήταν στις 10, δεν είναι τόσο πολύ έτσι βαριά στο πω. Όχι, μπορούμε να πούμε ότι αυτή η έκλειψη θα μπορούσε να αποδειχθεί και θετική για κάποια ζώδια. Ωστόσο, μια έκλειψη δεν πάβει να είναι έκλειψη πάντα, δηλαδή να επηρεάζει και το φλοιό της Γης, να έχουμε γεωφυσικά φαινόμενα, να έχουμε μετεωρολογικά φαινόμενα. Όπως μας είχες πει για την προηγούμενη έκλειψη που είχε επηρεάσει την για Αμερική. Αυτήν, για αυτήν, για αυτήν. Για αυτήν, ναι, για αυτήν, μας είχες πει. Ότι επηρεάζει, ότι επηρεάζει την Αμερική και κάποιες άλλες που θα μας τις θυμίσεις. Mm-hmm. Και τι επηρεάζει και ποιες επηρεάζει πάλι. Και όπως είδαμε, έγινε αυτός ο χαμός στην Οκλαχώμα πάλι Οκλαχώμα, με, την, ναι, με τον ανεμοστρόβιλο. Σήμερα. Ως επιτοπλίστων. Και 91 νεκρούς, νομίζω. Ακριβώς. Δυστυχώς οι εκλήψεις στις χώρες από τις οποίες είναι ορατές και, ήταν και θα είναι ορατή αυτή η επόμενη έκλειψη και στη Νότια Αμερική και στη Βόρεια Αμερική στις ΗΠΑ. Σε γενικές πόλεις ή μόνο στην. Όχι, σε όλη την Ήπειρο. Και ανάλογος, ναι, που θα σκάσει. Ανάλογος δηλαδή που θα σκάσει ακριβώς. Δυστυχώς είχαμε αυτό που είχαμε στην Οκλαχώμα και ακόμα επειδή η έκλειψη δεν έχει κορυφωθεί, κορυφώνεται στις 25 Μαΐου, θα επηρεάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, σχεδόν ολόκληρη την Αμερικανική Ήπειρο, όπως θα επηρεάσει και χώρες, κρατήστε το αυτό να το πούμε, ναι, όπως είναι. Ποιες άλλες χώρες? Η Ισπανία, θα είναι ορατή μερικώς από την Ισπανία, από την Γαλλία και από την Μεγάλη Βρετανία. Επίσης, από άλλες, αν θες, πλανητικές όψεις, επηρεάζονται η Μέση Ανατολή, όπου βλέπουμε ήδη τι γίνεται, το Ιράν, οι χώρες του κόλπου, αλλά και η Ιαπωνία. Εμείς δεν έχουμε κανένα επηρεασμό. Όχι, η χώρα μας θα μπορούσε να επηρεαστεί μερικώς, ωστόσο δεν έχουμε κάτι δύσκολο να περιμένουμε, κάτι δύσκολο απέναντίας. Πιστεύω ότι επειδή αυτή την περίοδο ο Δίας, ο μεγάλος ευεργέτης των πλανητών, κάνει σύνοδο με τη Σελήνη, του οροσκοπίου της Ελλάδος, όπου Σελήνη ίσον ο λαός της Ελλάδος, mm-hmm, είναι πολύ πιθανόν ο λαός να περιμένει και κάποια καλά μέσα σε αυτό το... Άρα εμείς δηλαδή θα ευεργετηθούμε, σε εισαγωγικά, πάντα. Ναι, πιστεύω ότι όχι στο βαθμό που περιμένουμε, γιατί ότι λάμπη δεν είναι χρυσός και αυτό που λέμε επίσης, θα πρέπει να φυλάσεις τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά. Καλό θα είναι να μην ακούμε τα παχιά λόγια που πιθανότητα να ακούσουμε με αυτή την έκλειψη. Ωστόσο, γενικώς ο Δίας, ο οποίος θα παραμείνει για ένα χρονικό διάστημα στη Σελήνη της Ελλάδος, πιστεύω ότι θα φέρει και κάποια καλά νέα. Καλό. Και σε ποιες άλλες χώρες θα φέρει καλό ή σε εμάς? Ειδικά για το οροσκόπιο για την Ελλάδα μας, πιστεύω ότι είναι καλό. Μας ενδιαφέρει και εμάς. Γενικά όλοι μας θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, όμως όπως θα ακούσετε στα επιμέρους, στα ζώδια που θα πούμε σε λίγο, δεν υπάρχει αυτή η μαυρίλα που είχαμε στις προηγούμενες εκλήψεις και γενικότερα από 25 Απριλίου μέχρι 25 Μαΐου. Ωραία. Θέλω να μας πεις και μια τελευταία για να σε αφήσω και να τα πεις έτσι, γιατί περιμένουν και ένα-ένα τα ζώδια. Και ποια ζώδια επηρεάζει αυτή η έκλειψη? Mm-hmm. Λοιπόν, επηρεάζονται οι δίδυμοι, οι παρθένοι, οι τοξότες και οι ηχθείς. Για καλό σκοπό ή γενικά έτσι και έτσι? Θα πρέπει να είναι και πιο προσεκτικοί, πιο να προσεκτικοί, το πω έτσι. Ωραία. Ιδιαίτερα όσοι έχουν γεννηθεί στις 25 με 28 του γενέθλιου μήνα. Τους, ας πούμε, οι δίδυμοι που είναι γεννημένοι πάνω στην έκλειψη τώρα, στις 25 Μαΐου, θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Mm. Οι παρθένοι, οι οποίοι είναι γεννημένοι γύρω στις 28 εκεί του Αυγούστου. Οι τοξότες, οι οποίοι είναι γεννημένοι γύρω στις 25 Νοεμβρίου. Mm-hmm. Όπως και οι ηχθείες, οι οποίοι είναι γεννημένοι γύρω στις 22-23 Φεβρουαρίου, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί από όλα τα άλλα ζώδια αυτή την περίοδο των εκλήψεων. Ωραία, να σου κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Βεβαίως. Έχω από έναν φίλο και τηλεθεατή που είναι γεννημένος σήμερα, έχει γενέθλια σήμερα. Τι ζώδιο λέει είναι? Γιατί άλλοι το βγάζουν, λέει, Ταύρο και άλλοι τον βγάζουν Δίδυμο. Είναι στο μετέχνιο. Ανάλογα με τη χρονιά με την οποία έχει γεννηθεί. Ανάλογα, θα σου αυτό, πω μετά. Αυτό θα πρέπει να το δούμε, ναι, να το χτυπήσουμε στο κομπιούτερ και να δούμε γιατί οι ακμές των ζωδίων
ποικίλουν από χώρα σε χώρα και από χρόνο σε χρόνο. Σε χρόνο. Λοιπόν, σε αφήνω να τα πεις όλα για να μην τους αφήνουμε και παραπονεμένους κανέναν, ούτε και το τελευταίο ζώδιο του συχθείς. Να πούμε επίσης εδώ, να συμπληρώσω στα γενικά, ότι η μερική αυτή έκλειψη σελήνης δεν είναι ορατή, όπως είπαμε, από τη χώρα μας. Ωστόσο, τα θέματα που θα βρει στο προσκήνιο για την Ελλάδα θα αφορούν στην εκπαίδευση, στην παιδεία, είδαμε τι γίνεται εκεί, ίσως στη θρησκεία, αλλά και στην ναυτιλία, και κάπου να επηρεαστούν και οι δημόσιες σχέσεις της χώρας. Καλά κρυμμένα μυστικά αποκαλύπτονται. Ίσως εδώ να έχουμε και την αποκάλυψη μιας μεγάλης απάτης, η οποία θα βγει στον αέρα και ίσως να απασχολήσει και τα δελτία ειδήσεων και να αφορά την Ελλάδα μας. Ωστόσο, ο Δίος, όπως είπαμε, σύνοδο με τον οροσκόπο της έκλειψης και με τη σελήνη της Ελλάδας, δείχνει ότι θα υπάρξουν και φαινόμενα φιλανθρωπίας, συμπάθειας και συντροφικότητας προς τη χώρα. Θα υπάρξει κατά κάποιο τρόπο αυτό που λέμε βοήθεια του ενός προς τον άλλον, αλλά δεν θα λείψουν και κάποια παρασκηνιακά γεγονότα. Η έκλειψη, μην ξεχνάμε ότι χαρακτηρίζεται από αυτό το τετράγωνο του Ποσειδώνα που γίνεται με τον ήλιο και με την σελήνη τη στιγμή της έκλειψης, και επιπροσθέτως μπορεί να φέρει και κάποιες μεταρρυθμίσεις. Εδώ μιλάει γενικότερα το σύμπαν για τη δύναμη του μυαλού, για τη δύναμη της πίστης που μπορεί να μας βγάλει από όλα τα κακά που μας δυστυχώς μας έχουν έρθει στο κεφάλι μας. Και πάμε να δούμε, αν συμφωνείς και εσύ, Μαρίνα μου, ένα-ένα πλέον τα ζώδια, τι πρόκειται να φέρει αυτή η έκλειψη. Για τους κρύους, η έκλειψη σελήνης πραγματοποιείται στις 25 του μήνα, στον ένατο οίκο του ηλιακού σας οροσκοπίου, και εφόσον τα επαγγελματικά και τα οικονομικά σας έχουν τακτοποιηθεί ή σταθεροποιηθεί, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε αυτή την θετική επιρροή για να προγραμματίσετε ένα μακρινό ταξίδι ή τις διακοπές σας. Πιστεύω ότι στο κάτω-κάτω το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν σας χαρίστηκε τίποτα. Δουλέψατε εσείς οι κρύοι με το παραπάνω και τώρα δικαιούστε να απολαύσετε και κάποια καλούλια. Οι πιο τολμηροί μπορείτε να σκεφτείτε και το ενδεχόμενο να μετακομίσετε ακόμα σε μια άλλη χώρα. Θα έλεγα για εσάς που ασχολείστε επισταμένα με τον εαυτό σας και την κάλυψη που σας προσφέρει η συναισθηματική ασφάλεια, ότι μπορείτε να προχωρήσετε ακόμα και σε ένα γάμο. Μέσα από διανοητικά αλλά και πραγματικά ταξίδια αυτή την περίοδο θα αποκτήσετε καινούργια ενδιαφέροντα, θα επεκτείνετε τον κοινωνικό κύκλο σας και θα βρείτε νέους ανθρώπους, νέους συμμάχους για τα σχέδιά σας. Αλλάζετε θέση και στάση απέναντι σε κάποιους και με την αστρική σύνοδο Δία Αφροδίτης στις 28 του μήνα, μια πάρα πολύ καλή όψη, έχετε το νου σας σε διάρκεια μικρών μετακινήσεων, ακόμα και μέσα στο ταξί, μπορεί να σας πετύχει ο έρωτας. Και πάμε να δούμε τους Ταύρους. Πολύ καλά τα νέα για τις αισθηματικές υποθέσεις σας, καθώς η σεληνιακή έκλειψη της 25 του μηνός ενεργοποιεί τον 8ο οίκο του οροσκοπίου σας, που σχετίζεται με την ερωτική ζωή, με τη λίμπητο, ακόμα και με τις εγκυμοσύνες, για όσες ταυρίνες ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ένα παιδάκι αυτήν την περίοδο. Έρωτες λοιπόν, κάποια διλήμματα και κάποιες επιλογές, σίγουρα Ταύροι δεν σας αφήνουν να πλήξετε. Η τροχιά της Αφροδίτης τώρα στους διδύμους και η σύνοδό της με τον Δία στις 28 του μήνα σας δραστηριοποιηθούν προς όλες τις κατευθύνσεις, ιδιαίτερα στα οικονομικά. Κάποιες οικονομικές μανούβρες που θα κάνετε αυτή την περίοδο θα σας βγουν τελικά σε καλό. Είναι η κατάλληλη περίοδος για να ξεχρεώσετε, για να ξεπληρώσετε. Θα σας έρθουν και κάποια χρήματα, είτε κάρτες, είτε κάποια δάνεια τα οποία σας ταλαιπωρούσαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εάν δεν σας απασχολεί κάτι τέτοιο, καλό ήταν και εσείς να αρχίσετε από τώρα να οργανώνετε τις διακοπές σας, είτε για λίγες μέρες, είτε για περισσότερες όσες τα οικονομικά σας επιτρέπουν. Καθώς γενικότερα πιστεύω ότι το φαινόμενο θα συμβάλλει στην αύξηση των εσόδων σας. Καλό θα ήταν να, αυτή την περίοδο να κλείσετε και κάποιες επαγγελματικές εκκρεμότητες, ώστε να είστε πιο ξένιαστοι τους επόμενους καλοκαιρινούς μήνες. Όπως είπαμε, με την αστρική συνέβρεση στις 28 του μήνα, μια πάρα πολύ τυχερή ημέρα για εσάς, μπορείτε να αυξήσετε τα οικονομικά σας ακόμα και να παίξετε ένα τυχερό παιχνίδι. Για τους διδύμους. Ναι, σας επηρεάζει η έκλειψη στις 25 του μήνα, γίνεται στον 7ο ηλιακό σας οίκο, στον τομέα δηλαδή των σχέσεων και των συνεργασιών σας, και πολλοί από εσάς ίσως εκεί κάπου ανακαλύπτετε ότι κάποιοι από τους συνεργάτες σας δεν συμμερίζονται τα προβλήματά σας. Περιμένετε μέχρι να περάσει η επιρροή της έκλειψης 15 περίπου μέρες και μετά το φαινόμενο, και μετά αποφασίστε εάν θα συνεχίσετε ή αν θα πάρει ο καθένας το δρόμο του. Με την συγκυρία αυτή μπορείτε να αποβάλλετε από πάνω σας οτιδήποτε πλέον δεν σας καλύπτει συναισθηματικά, δεν σας καλύπτει επαγγελματικά, δεν σας καλύπτει οικονομικά.
Για εσάς όμως ισχύει αυτό που είπαμε και πριν, το κάθε εμπόδιο για καλό, αφού ακόμα και τυχόν προβλήματα τελικά θα εξελιχθούν με τον καλύτερο τρόπο και το, ένα σενάριο που παίζει είναι να τελειώσετε αυτή την περίοδο με την έκλειψη απέναντί σας, μια προβληματική σχέση η οποία μόνο κακό σας έκανε. Τα ερωτικά προβλήματα μπορεί να σας προβληματίζουν λίγο παραπάνω, κάτω από την επιρροή του φαινομένου, ίσως να γίνουν πιο έντονα. Μην απογοητεύεστε, αφού με την Αφροδίτη, η οποία αγκαλιάζει το Δία στοργικά στο δικό σας ζώδιο στις 28 του μήνα, αν ξεκαθαρίσετε τώρα με μια μπερδεμένη σχέση, πιστεύω ότι θα ξεκινήσετε μια νέα και μάλιστα με απίστευτα καλές προοπτικές. Και πάμε για τους τυχερούς του επόμενου μήνα, από τώρα σας το λέω, για τους καρκίνους. Ναι, και το λέω αυτό γιατί την επόμενη εβδομάδα που θα μιλήσουμε για το μήνα ολόκληρο θα δούμε ότι ο μεγάλος ευεργέτης, ο Δίας Καρκίνη, θα μπει τον Ιούνιο, στις 26 Ιουνίου, στο δικό σας ζώδιο για να σας αλλάξει τη ζωή. Για την ώρα όμως, ο χώρος δράσης της έκλειψης της Σελήνης που γίνεται, όπως είπαμε, στις 25 Μαΐου, αντιστοιχεί στους τομείς της εργασίας και της φυσικής σας κατάστασης. Η Πανσέλινος, που συνοδεύει πάντα την έκλειψη, είναι και τελευταία της περίοδου. Η Σελήνη είναι ο δικός σας κυβερνήτης, όπως καταλαβαίνετε, ένα μικρό ζητηματάκι εκεί θα το έχουμε. Έχετε όμως και μια μοναδική ευκαιρία να αλλάξετε αρκετά πράγματα στη ζωή σας και στην καθημερινότητά σας. Μια καλή επιλογή για αυτή την περίοδο είναι να κόψετε τυχόν κακές συνήθειες, όπως λέγαμε πριν εδώ με τη Μαρίνα, το κάπνισμα, ή να υιοθετήσετε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής που θα σας βοηθήσει τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Θετικές αλλαγές μπορείτε εσείς οι καρκίνοι να πετύχετε από τώρα και στο εργασιακό περιβάλλον σας, κυρίως εάν κρίνετε ότι είναι απαραίτητος ένας εξοπλισμός επαγγελματικός, ο οποίος θα σας βοηθούσε στη δουλειά σας, ή ακόμα και ένα σεμινάριο το οποίο θα θέλατε να κάνετε. Λίγες μέρες πριν και μετά το φαινόμενο, ωστόσο, είναι σκόπιμο να είστε προσεκτικοί στις ενέργειες εκείνες που αφορούν στα επαγγελματικά και να μην μου κουράζεστε υπερβολικά. Φροντίστε λοιπόν να είστε φιδωλοί στις κινήσεις που αφορούν εργασιακά θέματα εκεί κοντά στις 25 του μήνα. Ευτυχώς οι πλανήτες που έχουν κάνει κατάληψη στο 12ο οίκο σας κρατάνε το ηθικό σας ακμαίο και την ψυχική σας κατάσταση σε πολύ καλό επίπεδο. Και δεν σας φοβάμαι. Στο γεγονός αυτό συμβάλλει και η συνεχιζόμενη διέλευση του Δία στους Δήμους, όπως είπαμε, περατώνει τον Ιούνιο τη διέλευσή του εκεί. Και με το καλό, από την άλλη εβδομάδα θα πούμε τα καλύτερα για εσάς. Λεοντάρια. Ανήκετε στους τυχερούς της περίοδου, αφού ακόμα και η σεληνική έκλειψη στις 25 Μαΐου γίνεται σε ένα πάρα πολύ θετικό ζώδιο με το δικό σας το ζώδιο, του τοξότη. Καθώς όμως ο ήλιος, ο παραδοσιακός κυβερνήτης του ζωδίου σας, συμμετέχει ενεργά σε κάθε σεληνιακή και σε κάθε ηλιακή έκλειψη, θα πρέπει να είστε φιδωλοί σε δηλώσεις, ευέλικτοι σε διαπραγματεύσεις και προσεκτικοί στις διαδρομές, στις εκδρομές με τον σύντροφό σας. Αν υπάρχουν μάλιστα διαφορές με τον ερωτικό σύντροφο ή με τα παιδιά σας, μην τις ανακοινήσετε αυτό το διάστημα. Η έκπληψη πραγματοποιείται σε έναν ευνοϊκό οίκο, όπως είπαμε, του οροσκοπίου σας, αυτό που θα σας δώσει την ευκαιρία να διασκεδάσετε τόσο με τα παιδιά σας όσο και με το τέρι σας. Ωστόσο όμως, επειδή πρόκειται για μια σεληνική έκλειψη και η σελήνη σχετίζεται πάντα με το κομμάτι της υγείας σας, καλό θα είναι να μην το παρακάνετε και να μην ξεπεράσετε τα όρια σε ποτό, σε κρεπάλες. Εξάλλου η Αφροδίτη σας επιτρέπει και σας προτρέπει να δημιουργήσετε ένα όμορφο φιλικό περιβάλλον και να απολαύσετε καταπληκτικές στιγμές με την παρέα σας. Ίσως μάλιστα είναι η κατάλληλη στιγμή να γνωρίσετε και το μέλλον τα σύντροφό σας μέσα από το κοινωνικό περιβάλλον σας. Το νου σας λοιπόν. Τα οικονομικά αλλά και τα αισθηματικά σας βελτιώνοντας σταδιακά, αρκεί να μην κάνετε απερίσκεπτες κινήσεις. Και πάμε να δούμε πώς θα επηρεάσει η έκλειψη αυτή τις και τους Παρθένους. Παρθένη, ο γωνιακός τέταρτος οίκος σας σκοτεινιάζει κάπως από τη σεληνική έκλειψη της 25 Μαΐου, όχι τίποτα το φοβερό. Στην παραδοσιακή αστρολογία αυτός ο οίκος σχετίζεται με την πατρική οικογένεια, με τις ρίζες, με το σπίτι, με τη στενή αλλά και με την ευρύτερη έννοια. Προκλήσεις που θα δεχτείτε από κοντινά σας πρόσωπα εκείνη την περίοδο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τόσο με λογική όσο και με ψυχραιμία. Είναι σκόπιμο να αποφύγετε αυτή τη στιγμή την επίλυση χρόνιων οικογενειακών ζητημάτων.
Δεν θα πρέπει επίσης να παραμελήσετε και τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις εσείς, ακόμα και αν συναντήσετε τις αντιρρήσεις της οικογένειάς σας, καθώς η τελευταία έκλειψη της Σελήνης που γίνεται τώρα, ίσως θα κρίνει και την πρόοδό σας. Ακόμα, αν νομίζετε ότι οι προσπάθειές σας δεν αναγνωρίζονται ή ότι μένετε κολλημένοι, αυτό που λέμε εδώ και καιρό, όλα θα γίνουν σιγά σιγά πιο εύκολα. Παράλληλα, πολλοί από εσάς θα μετατρέψετε ένα χόμπι σε μια δημιουργική εργασία που θα μπορούσε να σας αποφέρει ακόμα και οικονομικά έσοδα. Ανανεώστε την εμφάνισή σας σιγά σιγά. Πιστεύω ότι μπορείτε να εκπλήξετε ευχάριστα το περιβάλλον σας και αποφύγετε αψυχολόγητες συμπεριφορές στο κομμάτι της οικογένειας, όπως είπαμε. Μάλιστα, με τη σύνοδο Δία Αφροδίτης, πιστεύω ότι θα υπάρξει και μια σταδιακή αποφόρτιση του κλίματος στο σπίτι και στην οικογένεια από τις 28 Μαΐου και μετά. Και πάμε στους και στις ζυγούς. Ζυγοί, η καλή όψη της ελληνικής έκλειψης στις 25 του μήνα αποκαθιστά την ομαλή λειτουργία της επικοινωνίας, αφού βοηθά στη βελτίωση της αντίληψης αλλά και της κρίσης σας. Η έκπληξη γίνεται στον φιλικό τοξότη και θα σας δώσει την ευκαιρία να ξεχωρίσετε ιδιαίτερα στον επαγγελματικό στίβο σας. Οι συνθήκες θα είναι ιδανικές για να αναδείξετε τόσο την αξία σας, αλλά και για να κατακτήσετε μια επαγγελματική θέση που φλερτάρετε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να αυξήσετε παράλληλα και τα εισοδήματά σας. Στην αισθηματική ζωή σας πιστεύω ότι θα ανακαλύψετε ένα νέο κώδικα επικοινωνίας που θα σας φέρει πιο κοντά με το τέρι σας. Οι ελεύθεροι έχετε τα μάτια σας 14 στον εργασιακό χώρο σας. Εξίσου θεαματική προβλέπετε και η κοινωνική ζωή σας. Η περίοδος αυτή ευνοεί ιδιαίτερα μετακινήσεις αλλά και ταξίδια είτε κοντινά είτε μακρινά. Οι πλανήτες που βρίσκονται στον ένατο οίκο του ηλιακού σας οροσκοπίου, δηλαδή στο ζώδιο των Διδύμων, σε μια πολύ καλή θέση, σας κάνουν να σκέφτεστε πρακτικά, γεγονός που πιστεύω ότι θα έχει και μια πάρα πολύ θετική επίπτωση στην καριέρα σας. Η σύνοδος τώρα της δικής σας Αφροδίτης στις 28 του μήνα με τον επεκτατικό πλανήτη το Δία σας βοηθά να πετύχετε όλους τους στόχους σας και να αποκτήσετε τη θέση που σας αξίζει, ενώ αποτελεί ένα θαυμάσιο ιονό για το σύνολο των υποθέσεων που πιθανότατα σας απασχολούν αυτό το χρονικό διάστημα. Οι πλανήτες που βρίσκονται, όπως είπαμε, στους αρμονικούς διδύμους, σας σωθούν να λειτουργείτε με οδηγό την αισιοδοξία και να ανακαλύπτετε ξανά τη διπλωματία σας, ώστε να αποκαθιστάτε τις όποιες αντιπαραθέσεις πιθανόν που να γίνουν είτε με τους ανατέρους σας είτε με το τέρι σας, κάτι πολύ παροδικό εκεί γύρω στις 25 του μήνα, το οποίο θα το ξεπεράσετε μια χαρά. Και πάμε να δούμε τους Σκορπιούς. Σημαντικές αλλαγές προετοιμάζονται Σκορπιοί κάτω από το φως της Πανσελίνου. Καλές είναι, μη μου μείνετε. Σε πολλούς τομείς της ζωής σας. Στην πρώτη θέση τα οικονομικά σας, καθώς πρόκειται να κάνετε σημαντικές κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Πιθανότατα μια αξιόλογη αγορά, μια επένδυση ή μια αποδοχή κληρονομικών στοιχείων, μάλλον θα σας βγάλει από τον προϋπολογισμό σας και θα χρειαστεί να περικόψετε κάποιες πολυτέλειες. Όσοι από εσάς έχετε να τακτοποιήσετε οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούν χρέη, δάνεια, κάρτες, φροντίστε να εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία. Ωστόσο, τα επαγγελματικά σας πιστεύω ότι θα πάνε καλύτερα, αν όχι θαυμάσια, και θα σας επιτρέψουν να ταινίζετε με αισιοδοξία το μέλλον. Τα οικονομικά έχουν μπει σε μια κάπως καλύτερη πορεία, με αποτέλεσμα να μπορείτε να διεκπεραιώνετε τις συναλλαγές σας με περισσότερη ευχέρεια. Τώρα, με τη σεληνιακή έκλειψη, όπως είπαμε, στις 25 του Μάη, θα καταφέρετε να ολοκληρώσετε είτε μια αγορά που σκέφτεστε εδώ και καιρό, και δεν μιλάω για μια εσπρεσιέρα, αλλά για κάτι πιο ακριβό. Μια αγορά που θα μπορούσε να έχει να κάνει σχέση και μια μεταβίβαση ενός περιουσιακού στοιχείου. Επίσης, θα αναζωπηρώσετε το ενδιαφέρον του συντρόφου σας και θα το αφιερώσετε περισσότερο χρόνο. Είναι η κατάλληλη στιγμή ίσως να πραγματοποιήσετε ένα ταξίδι που ονειρεύεστε είτε με την οικογένεια είτε μόνοι σας και να ζήσετε απολαυστικές στιγμές και συγκινήσεις. Με τη σύνοδο Αφροδίτης Δία στις 28 του μήνα μπορείτε να περιμένετε μια κληρονομιά ή ακόμα και ένα ουρανοκατέβατο κέρδος. Και πάμε να δούμε τους τοξότες. Η Πανσέλινος και η έκλειψη γίνεται στο δικό σας το ζώδιο, είναι όμως πάρα πολύ καλή για να συλλέξετε τους καρπούς των προσπαθειών που καταβάλατε στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Προσοχή χρειάζεστε, όπως είπαμε, όσοι έχετε γεννηθεί μόνο εκεί γύρω στις 25 Νοεμβρίου. Οι ήδη υπάρχουσες επαγγελματικές και αισθηματικές σχέσεις πιθανόν θα κριθούν και αν αποδειχθούν υγιείς θα αναθερμανθούν. Οι ελεύθεροι θα γίνετε πιο κοινωνικοί, θα κάνετε καινούργιες γνωριμίες και θα ερωτευτείτε. Πάντως, η σταθερότητα σε μια νέα σχέση θα εξαρτηθεί από την ωριμότητα που
που θα την αντιμετωπίσετε. Γιατί εσείς πολλές φορές μας τα χαλάτε τα πράγματα. Έτσι, όσοι έχετε μια σταθερή σχέση, ίσως αντιμετωπίσετε κάποια μικρά προβλήματα με τον σύντροφό σας εκεί γύρω στις 25, που δεν αποδέχεται πιθανότατα ο σύντροφός σας την αυξημένη κοινωνικότητα ή τις αταξίες σας. Η έκλειψη της σελήνης, πέρα από όλα αυτά, συνιστά να αποφεύγετε τις αντιπαραθέσεις και να είστε έτοιμοι να δικαιολογήσετε τα ξεσπάσματα των δικών σας ανθρώπων που φαίνονται κάπως ευάλωτοι και εκείνοι αυτό το χρονικό διάστημα. Όμως οι πλανήτες στο ζώδιο των διδύμων και στον 7ο οίκο του ηλιακού σας οίκου θα αυξήσουν κάπως τις απαιτήσεις σας, ίσως ακόμα και την περιέργειά σας. Καλό θα είναι να μην πειραματιστείτε ερωτικά με άτομα που δεν γνωρίζετε καλά, καθώς μπορείτε να βάλετε σε κίνδυνο όχι μόνο μια σοβαρή σχέση, αλλά και τα οικονομικά. Στις 28 Μαΐου, εκμεταλλευτείτε την ημέρα, η Αφροδίτη συναντά τον δικό σας κυβερνήτη πλανήτη, το Δία, στον τομέα των σχέσεών σας, γεγονός που θα απογειώσει τον ερωτισμό σας και θα φέρει μεγάλη τύχη στα συναισθηματικά σας. Εγώ, Κέρι. Με τη σεληνιακή έκλειψη στον τοξότη, το ενδιαφέρον σας στρέφεται στα επαγγελματικά σας. Οι συνθήκες που επικρατούν δεν είναι οι καλύτερες και θα πρέπει να ελέγξετε την ανησυχία σας και να περιορίσετε κατά κάποιο τρόπο την επιθετικότητά σας για να μην χειροτερέψετε την κατάσταση. Θα χρειαστεί να επιστρατεύσετε ψυχραιμία γύρω στις 25 του μήνα, ώστε να αποφύγετε προστριβές εκείνη την ημέρα, για να μην χάσετε το δίκιο αλλά και τα δικαιώματά σας. Να θυμάστε ότι πρόκειται να σας δοθούν πολύ σύντομα ευκαιρίες ανόδου, αν διατηρήσετε μια ουδέτερη στάση. Η καθημερινότητά σας φαίνεται να σας δημιουργεί αρκετό άγχος και καλό θα ήταν να βάλετε λίγη λογική, ώστε να δουλέψει και να μπορέσετε να αντιποκριθείτε και στις υποχρεώσεις σας. Η έκλειψη επηρεάζει και τον εργασιακό χώρο σας και είναι πολύ πιθανό να φέρει ξανά στο προσκήνιο κάποια παλιά εργασιακά προβλήματα. Θα χρειαστεί να καταπολεμήσετε λίγο το άγχος που σας προκαλεί η καθημερινότητα και να προτάξετε τη λογική, έτσι ώστε να μπορέσετε να ανταποκραθείτε στα καθήκοντά σας. Εξαιρετικά ευχάριστα τα νέα για τα οικονομικά σας που δέχονται την εύνοια της Αφροδίτης και μάλιστα η σύνοδο της Αφροδίτης με το Δία στις 28 του μήνα θα σας βοηθήσει να κάνετε θεαματικές επιτυχίες και στην καριέρα σας, γεγονός που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ ως καριορίστες που είστε. Και πάμε στους υδροχώους. Υδροχώοι, η περίοδος αυτή φέρνει νέες συναισθηματικές γνωριμίες και συναντήσεις με πρόσωπα που θα σας προσελκύσουν ερωτικά. Παρόλο που η σεληνιακή έκλειψη στις 25 Μαΐου δεν είναι αρνητική για εσάς, καλό θα ήταν να προσέχετε τις επιλογές σας και να αποφύγετε υπερβολές κάθε είδους. Η σύνοδος μάλιστα της Αφροδίτης με τον Δία στον 5ο ηλιακό σας οίκο φέρνει νέες θεματικές γνωριμίες και συναντήσεις με πρόσωπα που θα σας συγκινήσουν ερωτικά. Για ορισμένους η όψη αυτή θα μπορούσε να σημάνει και την άφιξη του πελαργού. Το σύμπαν σας βοηθά να κατακτήσετε ένα σημαντικό επαγγελματικό στόχο και παράλληλα να έχετε τις οικονομικές απολαβές που σας αξίζουν. Ωστόσο, οι σπατάλες που πιθανότατα κάνατε τελευταία μπορεί να σας έχουν οδηγήσει και σε ένα οικονομικό αδιέξοδο και είναι σκόπιμα να αντιμετωπίσετε λίγο την κατάσταση με περισσότερη σοβαρότητα. Ίσως χρειαστεί να βάλετε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα και να το ακολουθήσετε πιστά. Με τους κατάλληλους χειρισμούς και την υποστήριξη κάποιων φίλων, πιστεύω ότι θα καταφέρετε τα πάντα πολύ καλύτερα από όσο και εσείς ακόμα τα φαντάζεστε. Να και το Σαρδά. Και τελειώνουμε με τους ηχθείς. Το σπίτι και η οικογένεια συνεχίζουν να μονοπολούν το ενδιαφέρον σας και να αποτελούν πηγή ηρεμίας αλλά και διασκέδασης. Μάλιστα, η σύνοδος Αφροδίτης Δία στο ζώδιο των διδύμων και πολλούς σηματοδοτεί ένα πολύ ευχάριστο γεγονός στον τομέα του σπιτιού και της οικογένειας. Ίσως να αυξηθούν τα μέλη της οικογένειάς σας, ίσως να έχετε νέες αφήξεις, ίσως να έρθουν κάποιοι συγγενείς από το εξωτερικό. Ωστόσο, η σεληνιακή έκλειψη που πραγματοποιείται στις 25 Μαΐου συνιστά να μην παραμελήσετε τα επαγγελματικά σας καθήκοντα και να δείτε τα σχέδιά σας να πραγματοποιούνται με τον τρόπο που πρέπει να γίνουν. Με την έκλειψη θα δείτε τους ρυθμούς σας να εντείνονται προκειμένου να ικανοποιήσετε όλες τις φιλοδοξίες σας. Τόσο τα επαγγελματικά σας όσο και τα οικονομικά σας θα πάρουν σταδιακά μια ανωδική πορεία, ενώ αν ανήκετε στους τολμηρούς που παίρνουν εύκολα ρίσκο, οι κατάλληλες στρατηγικές θα σας οδηγήσουν σε σίγουρη επιτυχία. Το φαινόμενο της έκλειψης σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας αυξημένης κοινωνικότητας αλλά και εκπλήρωσης στόχων. Στην αισθηματική ζωή σας ειδικά κάνετε σχέδια και για το μέλλον. Εξάλλου, η έκλειψη
έκρηξη εγκαινιάζει μια δημιουργική περίοδο κατά την πορεία της οποίας μπορείτε να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο στο σύντροφό σας και να είστε ταυτόχρονα αποδοτικοί και στη δουλειά σας. Αν είστε ελεύθεροι, μια σημαντική γνωριμία αναμένεται να σας εκπλήξει ευχάριστα, μάλλον μέσα από τον επαγγελματικό σας χώρο. Νομίζω ότι σας τα είπα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. To good, to be truth. Ένα χαμόγελο. Ακριβώς. Νιώθω μια αποφόρτιση, πραγματικά. Ναι. Έτσι. Και σου υπόσχομαι ότι την επόμενη φορά που θα πούμε τα ζώδια για το μήνα, για τον Ιούνιο, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο ευχάριστα για όλους. Με κοιτάει και ο σκηνοθέτης μας εκεί και κάνει κάτι γκριμάτσες. Τι να σας πω. Όχι, γιατί εντάξει, είναι εγωκεράκι, λίγο ταλαιπωρημένο. Λίγο ταλαιπωρημένο, αλλά εντάξει. Πιστεύω με πίστη, με ελπίδα, όλα διορθώνουν τα λεφτά. Πίστευε, πίστευε. Πίστευτε και ερεύνα. Και ερεύνα. Εμείς το έχουμε ερευνήσει εδώ με τον Γιώργο το Ματζάκο, γι' αυτά και σας τα λέμε, για να τα μαθαίνετε κι εσείς και να... Εγώ νιώθω ήρεμα πια, γιατί πραγματικά ό,τι έχει πει, έχει βγει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι μόνο εγώ. Τόσοι το λένε και σε περιμένουν πώς και πώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήμασταν μάλλον μαζί. Εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ώρα. Εύχομαι να περάσουμε αυτή την έκλειψη χωρίς απώλειες, χωρίς προβλήματα, χωρίς τίποτα. Ναι. Και την επόμενη. Έτσι δεν μας είπες ότι είναι. Ακριβώς. Και την επόμενη φορά που θα βρεθούμε, θα πάμε σε θετικό πρόσημο πλέον. Thank you. Λοιπόν, πολλά φιλάκια από μένα. Μέσα σε όλα αύριο 3 με 4 και μισή. Γεια σας. We'll be right back.